Κύριε Κικέρογλου. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Ο κύριος Κικέρογλου, κύριε αγαπητέ ακροατές, είναι από την Κρήτη, αλλά σας έχω πει και άλλες φορές, έχει και μικρασιατικές ρίζες. Καλά τα λέω. Καλά, πολύ καλά. Κύριε Κικέρογλου, δώστε μας μια εικόνα, κάντε ένα σχόλιο για την κατάσταση, την πολιτική, και θα πάμε και στα δρόμενα στην κέντρο αριστερά. Η κυβέρνηση έχει χαράξει λάθος δρόμο σε σχέση με τις προτεραιότητες, με τα προτάγματα που έχει ανάγκη η χώρα σήμερα. Δυστυχώς υποσχέθηκε τα πάντα έναντι μιας νέας δέσμευσης για το χρέος. Αυτό έχει φέρει νέες υποχρεώσεις που είναι είτε με τα τωρινά που αξιολογούνται, είτε με αυτά τα οποία θα έλθουν μέχρι το 2018 και θα ενταχθούν σε νέα συμφωνία, τα οποία δεν ήταν απαραίτητα προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ρυθμίσει και το θέμα του χρέους. Η συμφωνία του 2012 δεν προέβλεπε νέα πρόσθετα μέτρα. Η μόνη προϋπόθεση που έθετε ήταν να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινούσε συζήτηση για το χρέος. Άλλαξαν τα πράγματα με την εντολή φυσικά των πολιτών, να μην το ξεχνάμε αυτό, να το υπενθυμίζουμε στους πολίτες, ότι με τη δική τους ψήφο άλλαξε αυτή η κατάσταση, η οποία αντί να πάει προς τα βελτίο, χειροτέρεψε κατά πολύ. Πήγαμε 4 χρόνια πίσω και ελπίζουμε ότι φέτος θα έχουμε ότι το 2017 θα έχουμε την κατάσταση που είχαμε το 2014. Αυτή είναι με λίγα λόγια η θέση της χώρας σήμερα και η κυβέρνηση με κάθε τρόπο υπογράφει τα πάντα αυλεπείς που λέμε, χωρίς να βλέπει. Για τις ομαδικές απολύσεις τι λέτε όμως? Κοιτάξτε, οι ομαδικές απολύσεις είναι ένα θέμα το οποίο έχει ρυθμιστεί. Θεωρώ ότι επανήλθε μόνο και μόνο για να συζητείτε ξανά. Δηλαδή, είχε φύγει η ευθύνη από τον Υπουργό και είχε πάει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, το οποίο είναι τριμερές όργανο, αποτελείται από εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας. Και η απόφαση ήταν σε αυτό πλέον, αλλά όχι μόνο για την διενέργεια ή όχι, για την άδεια διενέργειας ή όχι απολύσεων πάνω από τα ποσοστά που χαρακτηρίζονται ως ομαδικές απολύσεις, αλλά και για το τι πλάνο θα έφτιαχνε η επιχείρηση, την έγκριση του πλάνου μάλλον που θα πρότεινε η επιχείρηση, ούτως ώστε να μπορέσει να επιβιώσει, να εξυγιανθεί, ναι, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο προσωπικό και προβλέποντας για το υπόλοιπο προσωπικό πράγματα. Αυτό έχει γίνει. Γιατί επανέρχεται όμως, κύριε Κικέρογλου? Επανέρχεται γιατί υπάρχει μια απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία θα καθαρογραφεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει καθαρογραφεί μέχρι την λήξη της αξιολόγησης. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι για να κατοχυρώσουν όλα αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει εμείς και είχαν δρομολογηθεί περαιτέρω οι εταίροι, μιας και όπως είναι γνωστό πολλά πράγματα ακόμα και με νόμο που κατοχυρώνονται αλλάζουν. Οπότε το ξαναέθεσαν πιστεύω για αυτό το λόγο και βέβαια όπως σας είπα επειδή εκκρεμεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με αφορμή την προσφυγή που έκανε η Γαλλική Λαφάρς. Εσείς δηλαδή τώρα, κύριε Γεωργούλα, ανεξάρτητα την πορεία που παίρνουν αυτά τα εργασιακά, τι πιστεύετε ότι δεν είναι σωστή η κινητοποίηση της κυβέρνησης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα του χρέους? Με τι να το συγκρίνουμε, για το χρέος. Ναι. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι επιμένουν αυτοί ότι ανεξάρτητα τι θα ανακοινωθεί τώρα, οι σοβαρές παρεμβάσεις στο χρέος θα γίνουν το 2018, είναι δώρον άδωρον ή μάλλον επιβεβαιώνει μια αβεβαιότητα που θα ισχύει μέχρι το 2018. Εάν δεν γίνουν τώρα όλα τα μέτρα... Γιατί να γίνουν τώρα, θα γίνουν τα βραχυπρόθεσμα τώρα και σιγά σιγά να τελειώσουν οι εκλογές στη Γερμανία. Γιατί άραγε. Θα ακολουθήσει το... Μα είναι το θέμα ο Σόιμπλε, αυτό είναι το θέμα. Ναι.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δίνουμε απλοϊκές ερμηνείες. Εγώ το, έτσι κάνουμε, όπως το εισπράττω, κάνουμε... σας το μεταφέρω κύριε Γερογλού, δεν ξέρω. Ναι, αυτό λέω, ότι δίνουμε απλοϊκές ερμηνείες και η κυβέρνηση και όλοι οι υπόλοιποι κατά του πώς βολεύονται. Ναι. Η μετάθεση ενός θέματος συζήτησης το 18 λοιπόν, που, αφού από τη στιγμή που ισχύει, γιατί έχει μπει ως πρώτη προτεραιότητα. Μέχρι το 18 λέει τι θα γίνει. Αυτό είναι το ερώτημα προς την κυβέρνηση. Θα υπάρχει ποσοτική χαλάρωση. Αυτό υπόσχεται η κυβέρνηση. Ωραία. Ό,τι καλύτερο πετύχει, καλό θα είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι πετυχαίνει δυστυχώς τα αντίστροφα από ό,τι επιδιώκει κάθε φορά, γιατί δεν έχει ορθή λογική των πραγμάτων. Εγώ όταν θα βάλω ένα θέμα σε προτεραιότητα, στην δραστηριότητά μου, ναι, είναι από αυτά που υλοποιούνται άμεσα. Δεν θα το βάλω και μετά κάποια στιγμή θα πω «Α, αυτό δεν γίνεται, θα το κάνω το 2019». Δηλαδή προσαρμόζεται ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες, είναι αυτό λέτε. Είναι τακτικισμοί όλα αυτά. Ναι, και η ανακοίνωση για το χρέος δεν νομίζω ότι θα έχει να προσφέρει. Επί της ουσίας χρειαζόμαστε αποφάσεις, τις οποίες για να τις πάρουν οι εταίροι δεν πρέπει να είναι κάθε φορά, είναι πριν από κάποιες εκλογές. Δεν υπάρχει περίοδος που να μην είναι προεκλογική. Η επαύριο των εκλογών είναι προεκλογική μέρα για τις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική δεν θα πάρθουν ποτέ αποφάσεις. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τι χρειάζεται όμως, τι χρειάζεται. Δέστε τώρα τι ας πω. 28 εταίροι με 28 κυβερνήσεις, 28 αντιπολιτεύσεις, 28 κοινοβούλια πρέπει να συνονοηθούν μεταξύ τους για να δούμε τι ρύθμιση θα μας κάνουν εμάς. Ανεξάρτητα αν μας έχουν δανείσει ή όχι, και στο πλαίσιο του ESM και στο πλαίσιο των δανειακών συμβάσεων που έχουμε συνάψει. Εμείς ως χώρα έχουμε συνονοηθεί για το τι πράγμα ζητάμε. Δεν έχουμε συνονοηθεί. Άρα πώς απαιτούμε από 28 άλλους να συνονοηθούν μεταξύ τους για το τι θα μας κάνουν, τι θα κάνουν σε εμάς. Σου λέω μια αντίφαση αμέσως, η οποία είναι υπαρκτή και η οποία δεν αφήνει τα πράγματα να προχωρήσουν θετικά, όχι τώρα, από το 2010. Από το 2010 δεν υπήρξε συνεννόηση στην αντιμετώπιση της κρίσης, αλλιώς θα είχαμε καθαρίσει μέσα σε δύο χρόνια όπως η Κύπρος. Δεν υπήρξε το 2012 παραμερική συνεννόηση, συνεχίστηκε η αντιπαλότητα με την αξιωματική αντιπολίτευση και το ίδιο και από το 2015 και μετά. Μάλιστα. Γιατί σε όλες τις χώρες που μπήκαν σε κρίση υπήρξε μια υψηλή συνεννόηση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης και εδώ δεν υπάρχει. Τι είμαστε δηλαδή εμείς, οι οποίοι δεν μπορούμε να συνονοηθούμε σε πέντε βασικά θέματα και κάθε φορά μπερδεύουμε τη συνεννόηση με τη συγκυβέρνηση. Όπως το κάνουν και πολλοί αρθρογράφοι. Πολλοί αρθρογράφοι, ναι, παρότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι και ξέρουν ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, μπερδεύουν συνειδητά τη συνεννόηση που χρειάζεται η χώρα, την εθνική συνεννόηση, με τη συγκυβέρνηση. Ναι. Αυτά είναι τώρα σκοπιμότητες. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Πρέπει να πούμε ότι η χώρα έχει ανάγκη από συνεννόηση όχι μόνο ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και ανάμεσα στον πνευματικό κόσμο, στους εκπροσώπους της κοινωνίας, ναι, για να χαράξει τον οδικό χάρτη. Τα 5-10 βασικά θέματα. Δεν το κάνει. Όσο δεν το κάνει, θα σέρνεται και το μάρμαρο το πληρώνουν οι πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Γεγερόπουλο, να φύγουμε από αυτό το θέμα. Δεν έχω το χρόνο. Ο προϋπολογισμός έρχεται σήμερα. Ναι. Κύριε Γεγερόπουλο. Έχει το κόστος, βαρύ το κόστος. Κύριε Γεγερόπουλο, έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις δράσεις της κυβέρνησης. Ένα θέμα πραγματικά που θέλω να κλείσω, γιατί είναι παρά 7 λεπτά, πρέπει να κλείσω 12, είναι το εξής, ότι έγιναν εκλογές στα επιμελητήρια και εκεί φαίνεται η Δημοκρατική Συμπαράταξη κρατάει δυνάμεις. Εκείνο που ανησυχεί τον κόσμο της κεντροαριστεράς είναι δεν υπάρχει συνεννόηση, αφού σε ένα κόμμα μικρό πλέον δεν μπορούμε, τα διάφορα στελέχη αληθωρίζουν προς την Μητσοτάκη και από εδώ και από εκεί. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ σας. Πώς θέλετε να υπάρχει η εθνική συνεννόηση, δηλαδή να κάνουμε ένα κόμμα, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος μένει μετέωρος, θέλει πρωτοβουλίες από τα πάνω και ακούγονται διάφορα, οι πενιγμοί του κυρίου Βενιζέλου ή του κυρίου Λαλιώτη κτλ. Δώστε μας μια εικόνα, πού πηγαίνει η παράταξη. Λοιπόν, εμείς δουλεύουμε συλλογικά και πορευόμαστε σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις. Οι συλλογικές αποφάσεις λένε ότι με όχημα τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, Δημάρχη Κινήσεων Πολιτών και με την διεύρυνσή της, όποτε υπάρχουν δυνάμεις που αποφασίζουν ότι μπορούν να θέλουν
επιθυμούν και μπορούν να συμπορευτούν μαζί μας. Με όχημα τη Δημοκρατική Παράταξη προχωρούμε, δυναμώνοντας τη φωνή και επικοινωνώντας με τους πολίτες. Θεωρούμε ότι οι επαφές κορυφής πλέον απέδωσαν ό,τι είχαν να αποδώσουν. Ο κόσμος έχει κατανοήσει πλέον ποιοι δεν θέλουν την συνένωση δυνάμεων για να προχωρήσουμε και αναφέρομαι στο ποτάμι. Τις αποφάσεις της ηγεσίας του ποταμιού και επιπλέον θα πρέπει να κατανοήσουν και τα στελέχη τα οποία βρίσκονται στις παρυφές ή και εντός ΠΑΣΟΚ ότι αν δεν υπάρξει αν δεν πει συλλογικότητα μπροστά και να προχωρήσουμε θα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο που πάμε για τη χώρα, δεν θα υπάρξει συνεννόηση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βαδίζουμε με βάση τις συλλογικές αποφάσεις που παίρνουμε και πραγματικά σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα της πολυφωνίας, αλίμονο, αλλά ως προς τη δράση μας και ως προς αυτά τα οποία βάζουμε μπροστά και στην Βουλή και στους μαζικούς χώρους στην κοινωνία έχουμε ήδη την κοινή γραμμή πλεύσης η οποία δεν είναι άλλη από το να αναδείξουμε τη δικιά μας αυτόνομη πολιτική πορεία, τη δικιά μας αυτόνομη πολιτική πρόταση η οποία εκ των πραγμάτων είναι αυτόνομη, δεν είναι διαφορετική. Αλλιώς στην Ευρώπη δεν θα είχαμε τις οικογένειες του λαϊκού, τις πολιτικές οικογένειες Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκρατία και Ριζοσπαστική Αριστερά. Θα ήταν πατσάλι. Είναι διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Θέμα Βενιζέλου υφίσατε, κύριε Γεγέρογλου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε και παραφιλολογία και διαφοροποίηση σε συγκεκριμένο θέμα του πρώην Προέδρου, ο οποίος ουσιαστικά μέσα από την επιστημονική του ιδιότητα διατύπωσε μια συγκεκριμένη άποψη. Το θέμα δεν είναι αυτό. Όλοι σεβόμαστε την πορεία και την προσωπικότητα του Βενιζέλου. Το θέμα είναι ότι αν επανέλθει ο κύριος Παπανδρέου, εγώ δεν έχω λόγο στο κόμμα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Αυτό το είπε στην εκπομπή στο Sky. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας για κανέναν όταν επανέρχεται ως στρατιώτης για να συνεισφέρει. Όταν επανέρχεται ως στρατιώτης για να συνεισφέρει. Γιατί προφανώς κανείς δεν φεύγει από πρόεδρος για να έρθει την άλλη μέρα να ξαναγίνει πρόεδρος. Γιατί εδώ έκανε κόμμα και Γέρογλου και πήρε 2%. Πώς θα επανέλθει? Αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Παπανδρέου, αφορά και τον κύριο Βενιζέλο. Αφορά και όλους όσοι προσέφεραν στην παράταξη και από τη θέση του Προέδρου και του Πρωθυπουργού και δεν μπορούμε σήμερα να συζητάμε και να βάζουμε όρους για το να ξαναρθούν. Θα πρέπει να είναι μέσα στην παράταξη. Σωστό. Και κακώς τη διέσπασε την παράταξη ο κύριος Παπανδρέου. Το 2015 και κακώς δεν είναι στην πρώτη μερά και ο Σημίτης και κακώς δεν είναι στην πρώτη μερά και όλοι οι υπουργοί που έγιναν ονόματα με την κυβέρνηση του Πασόκ. Ναι, του Πασόκ. Που ετοιμήθησαν. Ακριβώς. Και ετοίμησαν ασφαλώς με το έργο τους, αλλά ετοιμήθησαν από την παράταξη. Πρέπει σε αυτές τις δύσκολες ώρες να είναι στην πρώτη μέρα. Δεν πρέπει να βάλει κανείς φραγμό. Βεβαίως, όπως σας είπα, πολιτικά θεωρώ ότι δεν μπορεί να πει ο Γιώργος Παπανδρέου έρχομαι στην παράταξη όχι για να συνεισφέρω αλλά για να γίνω αρχηγός. Αυτό δεν μπορεί να το πει. Σωστό είναι αυτό, αλίμονο. Κύριε Κικεροκλού. Λόγω συγκυρίας. Όχι. Κύριε Κικεροκλού, δεν μπορεί να επανέρχονται. Από πλευράς αξιοσύνης ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Κύριε Κικεροκλού, εγώ έφυγα από την πολιτική σε νέος ηλικία. Γιατί λέω ότι ό,τι ήταν να δώσω το έδωσα. Δηλαδή, τι σημαίνει δηλαδή να επανέρχομαι, να παραμένω στο ίδιο. Ξεαπορρίπτει η ίδια η κοινωνία. Κύριε Γεγέρογλου, υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα και θέλω να κλείσω γιατί έχω μόνο ένα λεπτό. Από τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητήριου, ο κόσμος φαίνεται ότι κρατάει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Στο Ηράκλειο, θα σας πω, πήραμε 26%. Στα Χανιά, από 16 έδρες που είχαμε, πήραμε 17. Σε πιο πολλά παραρτήματα του ΤΟΕ είχαμε άνοδο. Βεβαίως υπήρχαν και τα προβλήματα στην Αθήνα με τη διάσπαση που υπήρξε, ναι. Αλλά αν δούμε τα αποτελέσματα στα περιφερειακά ΤΟΕ θα δούμε ότι πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε. Οι εργαζόμενοι τις προηγούμενες μέρες στο ΙΚΑ έδωσαν ξανά στην ΠΑΣΚ το 51%. Μάλιστα. Αυτό είναι ελπιδοφόρα μηνύματα. Ας ελπίσουμε ότι ναι. Αυτά τα στελέχη που περιθωριοποιούνται με τους ομίλους και τους προβληματισμούς, δεν έχω άλλο χρόνο,
Ξέρεις με τι χαρά σε έχω στην εκπομπή, γιατί έχω την μεγάλη, το προνόμιο, αν θέλετε, να παραμένω σταθερός και ακλόνητος στην παράταξη πολλά χρόνια τώρα. Και, να είστε καλά και όποτε θέλετε είμαι στη διάθεση σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να έχουμε τις επόμενες μέρες προϋπολογισμούς μέχρι κοινωνικά προγράμματα να κουβεντιάσουμε. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ.